Συγχαρητήρια. Ακόμα μία νίκη για την ομάδα σας. Πείτε μας πώς εξελίχθηκε το σημερινό παιχνίδι. Δεν ήταν εύκολο. Έτσι, η διαφορά στο τέλος δεν νομίζω ότι κατοπτρίζει, τουλάχιστον μέχρι το πρώτο μήχρονο. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μήχρονου παίξαμε την άμυνα που παίζουμε γενικώς, την επιθετική μας άμυνα, κέψαμε τις μπάλες, ήμασταν πιο αποτελεσματικοί στην άμυνά μας και στο 5-5. Βγάλαμε εύκολα καλάθια στον ενδιασμό. Και γι' αυτό μας έδωσε μια διαφορά. Είμαι ικανοποιημένος από την πλευρά των παιδιών. Συγχαρητήρια καταρχήν, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Δεν έχει σημασία αν την υπάφωση ή όχι. Εμείς είμαστε μια ομάδα η οποία χτίζουμε για το μέλλον, τώρα και για τα επόμενα χρόνια. Όλα τα παιδιά δίνουν το καλύτερο τους αυτό κάθε μέρα στην προπόνηση και στο παιχνίδι. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Παρόλο που εγώ τους πιέζω, τους κάνω, τους δείχνω. Είναι και ο τρόπος που ξέρω, έτσι. Δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι κερδίσαμε ένα ακόμα παιχνίδι στην έδρα μας. Ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο κάθε φορά περισσότερος. Δυστυχώς έχουμε και τα μέτρα που δεν αφήνει και άλλο κόσμο να έρθει. Κοιτάμε τώρα το επόμενο παιχνίδι. Παίζουμε με μια ομάδα η οποία έχουμε πολύ κακή παράδοση, τουλάχιστον εγώ. Τρία παιχνίδια πέρσι, τρία παιχνίδια χαμένα εύκολα. Αν παρουσιάσουμε το πρόσωπο που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο, θα έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα. Αν παίξουμε όπως παίξαμε στο δεύτερο ημίχρονο, τότε νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να κερδίσουμε το παιχνίδι του Σάββατο. Και θα χτίσετε ένα πολύ σημαντικό σερί πριν τα πολύ δύσκολα παιχνίδια που ακολουθούν μετά, με θεωρητικά μεγάλα. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Εμείς το κάνουμε εύκολο ή δύσκολο. Για μένα το μπάσκετ είναι πάρα πολύ απλό. Εμείς το κάνουμε πολύπλοκο. Ναι, θα χτίσουμε ένα σερί, δεν έχει σημασία. Μπορεί να χάσουμε. Δεν ξέρει κανείς αν θα κερδίσει ή αν θα χάσει. Η ουσία είναι να παρουσιαζόμαστε καλύτεροι κάθε φορά. Πιο έτοιμοι και το μπάσκετ γι' αυτό είναι ωραίο άθλημα. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, αν θα χάσει. Ο σκοπός μας είναι να το ευχαριστιόμαστε, τα παιδιά το ευχαριστούνται και να δούμε τι θα γίνει μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι πολύ μεγάλη σεζόν ακόμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν.